στου κινηματογράφου. Τώρα πάμε και λίγο θέατρο. Πήγα στα κόκκινα φανάρια. Πήγα στα κόκκινα φανάρια. Ακριβώς, ναι, στο εθνικό. Τι ακριβώς είναι η παράσταση αυτή. Παράσταση τι πρωταγωνιστούν, είναι... τι έχουν κάνει. Είναι η ταινία που ξέρουμε, τα κόκκινα φανάρια. Είναι η ταινία που ξέρουμε, η σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρίγου, διότι πριν από την ταινία υπήρχε ένα θεατρικό του Αλέκου Γαλανού, πάνω στην οποία βασίστηκε ακριβώς η ταινία. Ο Κωνσταντίνος Ρίγος φυσικά έχει κάνει ένα, ας το πούμε, remix στη φόρμα. Θυμάστε την ταινία Dogville με την Nicole Kidman. Είναι μια ανοιχτή σκηνή όπου συμβαίνουν πολλά σε διαφορετικά σημεία του stage της σκηνής και εξελίσσονται όλες οι ιστορίες με τους ήρωες όπως τους ξέρουμε με τα ίδια ονόματα. Δηλαδή είναι ένας οίκος ανοχής, οι ιερόδουλες και η ματρόνα είναι μέσα. Είναι η προαγωγή και είναι και κάποιοι πελάτες ή κάποιοι φίλοι. Και κάποιες ιστορίες εξελίσσονται και στο περιθώριο. Θυμόμαστε την κλασική που είναι ο Παπαμιχαήλ και η Καρέζη, που ήταν η βασική ιστορία αγάπης γύρω από τις οποίες πήγαιναν οι άλλες. Φυσικά και έχει διατηρηθεί στο έργο. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες προσθήκες. Δηλαδή είναι διαφορετική η κίνηση, Κωνσταντίνος Ρίγος. Υπάρχουν κανένα δύο κομμάτια τα οποία τα ακούμε σαν μέρος ενός ηχοτοπίου και όχι, ενώ παλιά λαϊκά και όχι αυθεντικά, δεν είναι καθόλου musical και δεν έχουν κρατηθεί καθόλου τα κομμάτια του Ξαρχάκου. Καθόλου, δεν υπάρχει κανένα. Άρα τι παίζουνε? Παίζουνε κανένα δυο λαϊκά παλιά, τα οποία έτσι ακούγονται στο φόντο για να μας θυμίσουν ότι ναι, μεν βλέπουμε την ιστορία της δεκαετίας του 60 στην Τρούμπα, έχει κρατηθεί αυτό, αλλά τη βλέπουμε και σε λίγο καταστάσεις που μας θυμίζουν και λίγο το σήμερα. Λίγο στην εμφάνιση. Δεν είναι, είναι σημερινά. Ναι, λίγο στην εμφάνιση, αλλά μιλάνε και συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται στον Πειραιά του 60. Γιατί... Ναι, αλλά η εμφάνιση που βλέπω δεν μου θυμίζει 60, αυτό λέω. Αυτό σημαίνει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, κυρίως στην εμφάνιση αυτό και γιατί λιγότερο. Τι γίνεται, πώς εξηγείται αυτό έτσι σκηνοθετικά, για το φέρνει λίγο στο σήμερα, ακριβώς για να μας δείξει, εγώ τι πιστεύω, ναι, ότι ο ψυχισμός των γυναικών αυτών, είτε στη δεκαετία του 60 είτε και σήμερα, δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Δεν είναι μια νοσταλγική ιστορία που τη βλέπουμε σαν ένα κομμάτι μιας εποχής που πέρασε. Ναι, μεν το σκηνικό αυτό πέρασε, δεν υπάρχει πια η Τρούμπα, δεν υπάρχουν οίκοι ανοχής ακριβώς έτσι. Και ενδεχομένως όχι, δεν μιλάνε έτσι, δεν είναι Ελληνίδες κλπ. Αλλά κάτι μέσα στην ψυχή των γυναικών ισχύει ακόμα και σήμερα. Ισχύει ότι χθες ήταν εκεί και η Κατερίνα Χέλμη, που πολλές φορές την έχουμε δει να παίζει σε ρόλο ιερόδουλη στον κινηματογράφο του τότε. Και ο Φέδων Γεωργίτσης. Αυτού πρόσεξε. Ναι, και η οποία ήταν πάρα πολύ όμορφη και όπως πάντα, δηλαδή δεν έχει αλλάξει καθόλου. Εγώ τη βλέπω μια εντυπωσιακή κυρία. Μα είναι. Για πάμε να δούμε το βίντεο. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 60, τα κόκκινα φανάρια που γράφτηκε για το θέατρο και μετά έγινε η κλασική ταινία που όλοι γνωρίζουμε, ζωντάνευσε στη σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη του Εθνικού Θεάτρου υπό τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Ρίγου. Και μ' αγουστάρεις, άντε να σου δείξει τον οργασμό σου να τα πάρει. Δεν τελείωσα. Θέλω να στο χρονίσω καλά. Δεν έχει νομίζω καμία σχέση με αυτό που έκανε ο Γιώργος Φούντας, αυτό που κάνω εγώ. Και δεν ήταν και το ζητούμενο. Δεν θέλαμε να κάνουμε αντιγραφή της ταινίας, γιατί η ταινία ήταν εξαιρετική. Οπότε τα εξαιρετικά τα αφήνουμε και τα θαυμάζουμε και πάμε από άλλους δρόμους. Είσαι ακόμα μικρό. Κάτσε να πάω το φαντάρο, να παντρέψει την αδερφούλα σου. Την αγαπήσαμε πολύ τη Χρονοπούλ και την αγαπάμε. Μετά από λίγο όμως έπρεπε να το αφήσω στην άκρη, γιατί δεν γίνεται. Κάποιοι ρόλοι που παρόλο που δοξάστηκαν, εντάξει, πρέπει να ξαναπαιχτούν. Οπότε είπα, άλλο η Μέρη, η Χρονοπούλου, δεν τη φτάνω. Ας το κάνει η Κωνσταντίνα Μιχαήλ τώρα, που ξέρεις. Σε αντιστοιχεία με την ταινία Τα Κόκκινα Φανάρια, ποιο ρόλο έχει? Το ρόλο μου υποδίεται η κυρία Ελένη Ανωσάκη. Επικοινώνησα μαζί της, ήταν πάρα πολύ θετική στο τηλέφωνο, μου έδωσε συμβουλές και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί να σε άφησε? Γιατί να σε άφησε? Δεν κάνεις πάντα ό,τι σου λέω. Δεν μου έχεις καλέσει εμένα κατά πάντα δεν κάνεις ό,τι σου λέω. Πάντα. Τότε γιατί να σε άφησε? Αυτή είναι η μαγεία της δουλειάς μας. Δηλαδή για μένα είναι χαρά να μπορώ να μεταμορφώνομαι και να υιοθετώ πράγματα τα οποία ίσως να μην τα τολμούσα στην καθημερινή μου ζωή. Έχεις ξαναφύσει μουση? Για ρόλο όχι. Εντάξει, μου έχει τύχει το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, που έχω διακοπές και δεν χρειάζεται να ξυριστώ, οπότε να είμαι λίγο πιο επιμελώς ατιμέλωτος. Την παράσταση παρακολούθησαν αγαπημένοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Θέμης Μπαζάκα, η Πάολα, η Νίνα Λοτσάρη, αλλά και ηθοποιοί που είχαν παίξει στην ταινία, όπως η Κατερίνα Χέλμη και η Ελένη Ανουσάκη. Είχαμε ένα στούντιο, το ATA Studio, που είχε χτιστεί
ένας ολόκληρος κόσμος του Πειραιά. Ακόμα και άσφαλτος, ακόμα και όλο το συγκρότημα των σπιτιών. Αυτό είναι ένα έργο της ζωής μου, δηλαδή ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι που το έπαιζε η μητέρα μου στο θέατρο Πορεία με τον Αλέξη τον Δαμιανό και με την Κατερίνα. Μετά το κάναμε στον κινηματογράφο, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Μπορώ να πω ότι ο Κωνσταντίνος Ορίγος καταρχήν είχε μια ευφυή έτσι, ιδέα και αντίληψη για τη σκηνοθεσία. Μια άλλη άποψη, μια άλλη σκηνοθετική άποψη για τα Κόκκινα Φανάρια. Ναι. Μια νομίζω πιο σύγχρονη, λίγο πιο σκληρή και που ελπίζω να αρέσει τον κόσμο και να λειτουργήσει. Είμαι σίγουρη ότι πήρε αυτό το έργο και το έκανε πάρα πολύ ωραία θεατρική διασκευή. Παίζουν πολύ ωραία οι ηθοποιοί. Είμαι exciting. Όντως το έκανε πιο σκληρό, κρατώντας όμως και τους μελοδραματικούς τόνους, διότι αυτοί βρίσκονται μέσα στο σενάριο, σε αυτό το θεατρικό του Αλέκου Γαλανού. Αλλά, μιας και το έφερε η κουβέντα και με αφορμή το έργο, να θυμηθούμε ρόλους ιερόδουλων στο σινεμά, έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι, εντάξει, με κάποιες πρωταγωνίστριες το περιμέναμε, γιατί ήταν πιο δραματικές, πιο αυτά, αλλά από γυναίκες που τις έχουμε ταυτίσει με την κωμωδία, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη ή η Τζέννη Καρέζη, μας κάνει πιο ανατροπή. Παρ' όλα αυτά, εμείς στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, θα δούμε αυτές που